Ας πάμε λοιπόν έτσι με ένα στακάτο πάνελ στην ουσία. Η ασφάλιση και η εξαγική αγορά. Έχουμε εκπροσώπους όπου μας αρέσουν εμάς τα πάνελς και από τις δύο και τις τρεις πλευρές. Αν βάλετε και εμένα σαν δημοσιογράφο, τις τέσσερις πλευρές. Είναι ασφαλιστικές εταιρείες, πολιτές ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι πελάτες τους και οι δημοσιογράφοι. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην ασφαλιστική αγορά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Φούγκλο, ο οποίος θα μας δώσει ένα μέτρο το ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι η εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς της Θεσσαλίας. Επειδή μεγαλώνω και τα μνήμη σα αντίθετα, να συνεχίσω έτσι το μνημόνιο. Λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και το είδα σαν έκπληξη όταν ξεκίνησα να υποστηρίζω την αγορά της Θεσσαλίας είναι ο αριθμός του πληθυσμού της Θεσσαλίας, το οποίο ακουμπάει το 1 εκατομμύριο κατοίκους, η σύνθεσή του, η σύνδεση του εισοδήματος τουλάχιστον από τρεις πλευρές, ενώ τις αστικές κοινωνίες μπορεί να είναι από μία ως δύο. Ανά οικογένεια, και οι τρεις τουλάχιστον πλευρές. Η αδερφή του στην κρίση, γιατί δεν βρίσκεται τόσο εντατικοποιημένα στη μνήμη των προβλημάτων μιας αστικής κοινωνίας. Οι δυνατότητες ανάπτυξης σε τομείς, διάφορους εκτός από τους παραδοσιακούς. Και επίσης, εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη έκπληξη για τα τελευταία περίπου 15 χρόνια ήταν η απονόμηση ενός συστήματος και η δημιουργία ενός άλλου προφίλ μέσα σε ένα τόσο σοβαρό και δυναμικό χώρο. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία που είδα όταν ήθελα να πω στους συνεργάτες μας τι να κάνουν για αυτό το χώρο. Οι Θεσσαλοί πληρώνουν πάρα πολύ καλά το χώρο τους, παρότι είναι αγροτικός πληθυσμός και φορολογούνται περίπου 500.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι είναι ένα σοβαρό στοιχείο της συμμετοχής στην κοινωνία και στην ανάπτυξη. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν 495.000 περίπου νοικοκυριά σε αυτό το χώρο που λέγεται Θεσσαλία. Για μας επίσης είναι σημαντικό το ότι προσδιορίζουμε το κομμάτι της βιοτεχνίας και των βιομηχανικών επιχειρήσεων περίπου στις 15.000 και επίσης οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις υπηρεσιών όσο και να αποζημιωθεί ήταν 46.000, ίσως να είναι σήμερα περίπου στις 40.000. Ταυτόχρονα οι ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στη Θεσσαλία δεν είναι και λίγες, είναι περίπου στις 750-800. Έχουμε λοιπόν αυτό το προφίλ εδώ και με αυτό το προφίλ προσπαθήσαμε να εξετάσουμε την δική μας συμπεριφορά και τότε πραγματικά δεχτήκαμε μια έκπληξη. Οι προλάβεις από τη συνάδελφη μιλήσαν για αγορά, ασφαλιστική αγορά, ίσον αυτοκινητοκεντρική αγορά. Το ίδιο διαπιστώσαμε και εμείς, ότι για μένα το αυτοκίνητο τα πράγματα εντάξει, είναι καλύτερα από την Αθήνα, είναι λιγότερο ανασφάλιστος χρόνο στην περιφέρεια. Και επίσης, εντάξει, μετακινήσεις από εταιρεία σε εταιρεία, μεταχειριακές από χρόνο σε χρόνο. Εκείνο όμως που μας έκανε ιδιαίτερη έκπληξη είναι ότι στο κομμάτι, ας πούμε, ηλικία δεν μπορεί να έχει διείσδυση 11-12% στα αστικά κέντρα και να έχει 0,5% στην περιφέρεια. Άρα το ένα είναι δυνατότητα και προοπτική μπροστά και το άλλο είναι πώς θα ξεπολύσεις αυτή την κατάσταση να την πας προς μια κατεύθυνση. Επίσης, οι μειώσεις των ασφαλιστικών παροχών στο κομμάτι της βιομηχανίας και του εμπορίου δείχνουν μια, αν θέλετε, ευθύνη από την πλευρά της διαμεσολάβησης
αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και μια κατάσταση που σημαίνει ότι υποχωρεί έτσι, η ανάπτυξη στο βιομηχανικό και τον εμπορικό χώρο, έτσι ώστε και εμείς να έχουμε ένα πιο μειωμένο μερίδιο. Και οι δύο πλευρές αυτές, και στο κομμάτι δηλαδή της κάλυψης στο βιομηχανικό χώρο και στον εμπορικό χώρο, βρίσκουμε μια μεγάλη δυνατότητα, δοθέντως ότι εμείς έχουμε ένα 24% μερίδιο στην αγορά στη ζωή και έχουμε ένα 16-18% στις γενικές ασφαλείς μερίδια αγοράς. Αν αυτό συνέβαινε επί όποιων αποτελεσμάτων σας περιέγραψα, εμείς εδώ έπρεπε να έχουμε δεκαπλάσιο πληθυσμό ασφαλισμένο. Νομίζω λοιπόν ότι η προοπτική είναι μπροστά. Νομίζω ότι στη Θεσσαλία πια τα πράγματα θα σταθμίζονται διαφορετικά. Νομίζω ότι η σύμπτυξη των κρατικών και νοσηλευτικών εγκλημάτων και η ανάπτυξη των άλλων ισορροπιών που περιγράψατε προηγουμένως θα μας οδηγήσει σε ανάπτυξη και σε αυτό το χώρο. Άρα συμπεραίνουμε ότι έχουμε ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο να εκτελέσουμε και ταυτόχρονα εκείνο που φαίνεται, αν προσδιορίζαμε εμείς την ανάγκη μας σαν εθνική μέσα στη Θεσσαλία, θα σας έλεγα ότι δεν μπορούμε σε παρένθεση να ανταποκριθούμε με 20 και 30 συνεργάτες. Μας χρειάζεται μία δύναμη πλέον των 150 συνεργατών. Μιλάμε λοιπόν για θέσεις εργασίας, μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για λεφτά τα οποία μπορούν να στηρίξουν τον κόσμο και κάτι σπουδαίο που έλεγα και στην Κρήτη ότι θα τα γίνει κάτι. Γιατί θα πρέπει το μισό εισόδημα ενός περιφερειακού πληθυσμού να πηγαίνει στα αστικά κέντρα, έτσι. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι πολλές βιομηχανίες εδώ ή πολλές μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, αντί να ασφαλιστούν τοπικά σε ασφαλιστές, σε πράκτορες, στον οποιονδήποτε, καταλήγουν σε μεσίτες των Αθηνών. Τότε τι σωστή στήριξη είναι σε τοπικό επίπεδο και πώς μπορώ να στηρίξω την τοπική κοινωνία όταν υπάρχει μια τέτοια είδους διαρροή. Αυτές είναι οι πρώτες διαπιστώσεις που είχαμε και πάνω σε αυτές δουλεύουμε. Πολύ ωραία. Αυτές είναι πολύ σημαντικές διαπιστώσεις με πολλές πλευρές. Θα συνεχίσουμε να ξεκινήσουμε το κουβάρι. Κύριε Δοντά, από τη δικιά σας πλευρά, και δεν το λέω μόνο ως επιχειρηματίας, το λέω ως πρόεδρος του συνδέσμου που ακούτε και τα μέλη σας. Έχετε άποψη, πιστεύετε ότι είναι υποασφαλισμένα τα μέλη σας? Και αν ναι, γιατί? Ποιος θέλει? Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις νιώθουν μια πραγματικά δύσκολη φάση έλλειψης εργασιότητας. Άρα λοιπόν, ο κάθε επιχειρηματίας είναι συνηθισμένος να αναλαμβάνει ρίσκα. Είναι δυνητικά αυξημένη και όλη την ανάγκη στηρίζει τον δύο. Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι ένα περίοδο στο παρελθόν που οι ασφαλιστικοί πράκτορες λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον προσέγγισης στον επιχειρηματία, προσφέροντας πέραν τις ασφαλιστικές γνώσεις και άλλου τύπου γνώσεις. Ο ασφαλιστικός πράκτορας ήταν και είχε και μια άθλη χρηματιστηριακή. Είχε και τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες χρηματοοικονομικές, να του βρει χρηματοδότηση και για άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές το ίδιο άτομο που συμβίζει την επιχειρηματία και δύο διαφορετικά πρόσωπα και κάποια από αυτά τα πρόσωπα στο παρελθόν αντιληφθήκαν και κυρίως επιτυχημένα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια εξειδίκευση η οποία να δώσει τη στιβαρότητα που θα προσυνιστεί ο επιχειρηματίας για να καθίσει πραγματικά να ακούσει την πράκτορα και σιγά σιγά να χτίσουν μαζί όλη τη λογική του κινδύνου που θα προκύψει από μία δραστηριότητα για να συνειδητοποιήσει και ο επιχειρηματίας που μένει του προβλήματος και του ρίσκου που θα αναλάβει. Γιατί μεγάλα ψέματα πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά οι επιχειρηματίες της πρώτης γενιάς, συνηθίζουν να θεωρούν ότι η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ απλή και πολλά πράγματα δεν θα συμβούν σε αυτούς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την παιδεία του καταναλωτή, αλλά και με την
παιδεία του ανθρώπου έχει κατακτήσει το πακέτο. Φτύξατε λοιπόν τρία θέματα. Πρώτον, έλλειψη παιδείας. Δεύτερον, έλλειψη ικανών για να σωναβούν το έτσι ώστε να οθήσουν την αγορά στην ασφάλιση και έλλειψη ρευστότητας. Ας ξεκινήσουμε με τους διαμεσολαβούντες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς και τον Νικολάου. Είναι έτσι, υπάρχει έλλειψη ικανών στελεχών στην αγορά της Θεσσαλίας ή όχι? Θα διαφωνήσω με τον κύριο Νικολάου. Υπάρχουν ασφαλιστικοί πράκτορες οι οποίοι προσφέρουν μόνο τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, τις συμβουλές, όπως είπατε και στον επιχειρηματία, πάνω στον κίνδυνο που θα έρθει να, όταν θα συμβεί ο κίνδυνος, και υπήρξε μία μερίδα συναδέλφων οι οποίοι ήταν, αυτό που είπε ο κ. Ζωτάς, λίγο από όλα. Αυτοί δεν ήταν επαγγελματίες. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο ασφαλιστικός πράκτορας, κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι ούτε παπάς, ούτε ζευγάς. Είναι ασφαλιστικός πράκτορας και προσφέρει τις μήπως αυτή είναι πολύ λίγη όμως το μέρος της αγοράς. Η σωστή ασφαλιστική πράκτορας. Έχει δείξει και ο κ. Ζωτάς με την έννοια του ότι, ας πούμε, ο ίδιος δεν είχε κάποια τέτοια τύχη, ας πούμε, να σταματήσει από την άλλη. Για την ασφαλιστική για την αγορά της, για την ασφαλιστική αγορά, οι πράκτορες αυτοί έφταναν και περίσταναν. Μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις αυτές. Αλλά ήταν και το άλλο, ότι όταν οι τράπεζες εστραγγάλιζαν τον κάθε επιχειρηματία, τον υποχρέωναν να ασφαλιστεί στη χή τράπεζα, ή ήταν βιομήχανος, ή ήταν αγρότης, ή ήταν ένας εξαγωγός. Σας έχει πει εξαγωγός. Τέτοιου είδους χείρωμα Ιωάννου προσέγγισε την τράπεζα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Είχε κάποια μέλη σας, ο πρόεδρος. Ναι, τα μέλη μας δεν έχουν μεγάλους δανεισμούς ώστε να εξαρτώνται τις τράπεζες. Έχει δικές επιχειρήσεις, είναι κυρίως μικρών κοινών. Μικρού μεγέθους. Μικρού μεγέθους, είναι τα τεράστια που έχουν χαρακτηριστικά γέννα. Άρα δεν έχουν σε εσάς λέβερες τις τράπεζες. Δεν υπάρχει, δεν μπαίνει η τράπεζα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν κυκλοφορούν στην αγορά, αυτοί πραγματικά παίρνουν το ίδιο. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι καλά ενημερωμένοι, αυτοί και έμαθαν. Γιατί έχουν ναι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν όλους. Ο κ. Ζωτάς τι λέει από πλευρά σίγουρα αυτή τη στιγμή και τα προηγούμενα χρόνια σε αρκετές επιχειρήσεις το τραπεζικό σύστημα επέβαλε να λειτουργεί και το κομμάτι της ασφάλισης και των φαινόμενων μέσα της πληθυσμάτων. Με διαλαγωνιστικούς όρους. Δηλαδή, ας πούμε, στο επιτόκιο σου λέει τόσο. Και στο θέμα της ασφάλισης. Οι ανταγωνιστικοί όροι λειτουργούσαν μόνο στη λογική της νομιμότητας διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εάν η επιχειρηματία θεωρούσε ότι το ασφάλιστο δεν άξιζε τον κόπο να συζητήσει, πήγαινε κατευθείαν και δεν συμφωνούσε την τράπεζα. Πήγαινε την ασφαλιστική του τράπεζα. Εάν το ασφάλιστο ήταν μεγάλο, ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει μια άλλη προσφορά, αλλά στην ουσία την άλλη προσφορά του να είναι απλό για να διαπραγματευτεί με την τράπεζα και την ασφαλιστική του τράπεζα ήταν καλύτερο. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν προ ένα βαθμό σήμερα μόνο και σήμερα με κάποιε ασφαλιστικέ τράπεζε. Είναι ένα θέμα. Από την άλλη, τι διαδίδεστε να κάνετε ως σύνδεσμο για το θέμα αυτό? Γιατί προφανώς αποτελεί ένα πρόβλημα για τα μέλη σας. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σύνδεσμος πάντα προσπαθεί να δώσει κάποια ιδιωτικά με τις σχέσεις. Αλλά για να μην ότι οι σχέσεις του κάθε ενός πελάτη του δημοκρατήτου είναι σχέσεις προσωπικές, προσωπικές εμπιστοσύνης και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ο καθένα. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να δώσει ένα στίγμα. Σίγουρα πάντως το σωστό είναι όποιος έχει τον εαυτό του να κάνει έρευνα αγοράς και να προσπαθήσει να πετύχει την αγορά του καλύτερου δυνατού τρόπου. Μάλιστα, να δούμε και κάποιες καινοτομικές καλύψεις για την αγορά.
θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κολτσίδα για επιχειρήσεις, ας πούμε, τα pension schemes έχουν σημασία σήμερα, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το σκέφτονται πιο πολύ. Το πω κάτι πάνω σε αυτό. Θέλω να πω ότι πριν μιλάμε για ανάπτυξη, επιχειρήσεων ανάπτυξη από πάντα η ασφάλεια λειτουργήσει με πληροφορικά. Πάντα δείχνει πως θέλει μια εξαίρεση μια επιχειρήση όταν έχει γίνει σωστά στο βασικό πρόγραμμα. Δεν είναι ότι είναι πολύ απώλεια χρημάτων η ασφάλεια. Ίσα ίσα, σε μια δεύτερη στιγμή, όπως είπα πριν στην προηγούμενη θυμάμαι, κατάφερε το ρωτήσω ότι θέλει να λειτουργήσει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε στους ασφαλιστικούς συμβούλους, και όχι δεν είναι σωρατητές, δεν είναι για τις πρώτες, είναι συμβουλή, ίσα σύμβουλος επιχειρήσεων, ίσα σύμβουλος ρίσκου, που ίσως είναι το πιο σωστό. Οι διαχείρισεις ρίσκου που καλούνται πίσω του είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει δύο κομμάτια. Την πρόληψη και την ασφάλιση. Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος, ένας επιχειρηματικός σύμβουλος, μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματία και στην πρόληψη ενός κινδύνου. Και όχι μόνο στην αποζημίωση που είναι το τέλος. Τώρα, για τα πίσω σκήμη στην Ελλάδα είναι κάτι σύγχρονο, αν και υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε άλλες χώρες, πιο αντιμένες. Ίσως την παρούσα φάση λόγω των οικονομικών δυσκολίων που ανέφερε ο κ. Δελτά να είναι κάτι πρόοδο. Σίγουρα θα είναι το μέλλον. Όπως τα ομαδικά προγράμματα ατυχήματος, είναι νοσοκομιακό των εργαζομένων και η συνταξιοδότησή τους, η συμπληρωματική πάντα. Το οποίο και θα δίνει μια προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, καθώς ότι έχει και στους υπαλλήλους επιχείρησης, οι οποίοι θα μπαίνουν. Και σίγουρα δεν θα είναι τόσο εύκολο να φύγει να πάρει κάποια άλλη επιχείρηση, αλλά του δίνει και ένα κίνδυνο να βρει πολύ παραπάνω για τον επιχειρηματία. Α δούμε και κάπω τον κύριο Φωφόπουλο, ο οποίο έχει πολλού πολιτέ σε αυτή την αγορά. Νέου, μεγαλύτερου σε ηλικία, έμπειρου, άπειρου και την έχει διατρέξει στην αγορά. Ποιο το πρόβλημα για εσά, δηλαδή αυτή η πάρα πολύ μικρή ασφαλιστικότητα από τη δικιά σας μεριά, πώς την εκλαμβάνετε, πηγαίνετε στις βιομηχανίες, πηγαίνετε στους ξενοδόχους, πηγαίνετε στους πελάτες και σας αποτρέπουνε. Δεν πηγαίνετε. Τι πρόβλημα υπάρχει, δεν υπάρχουν προϊόντα. Έχουμε αρχίσει στην αντιθεώρησή μου να έχουμε 83.000 πελάτες και αυτοί να είναι από επιχειρηματίες, ενεργητικές εταιρείες και τον μιλώνω αυτό ως προς το προτεχνικό κομμάτι της στήριξης των επιχειρήσεων, μέχρι και έναν ανενίκητο εργάτη που μόλις χθες έφτασε την έργα. Άρα, για να ασχοληθείς με την ασφαλιστική αγορά σε όλη την γάμα της, δεν μπορείς να έχεις ένα πολύ εργαλείο. Δεν μπορεί ο ίδιος συνεργάτης να ασχολείται ταυτόχρονα ίσως με τα συνταξιδοτικά, αλλά και με τα πιστεύω συνεργήσεων των επιχειρηματιών, αλλά και με τις αστικές ευθύνες των ξενοδοχείων, αλλά και με τις ξενοδοχείων. Άρα στην εξειδίκευση λοιπόν το σαφώς. Εγώ θα σας έλεγα ότι στον ασφαλιστικό χώρο σιγά σιγά θα έπρεπε να δούμε εξειδίκευση της λογικής που έτσι ήρθε στον χώρο αυτό από τα οικονομικά εταιρεία της έννοιας φοροτέχνη ασφαλιστή. Δηλαδή, από την ώρα που δεν μπορείς να διαβάσεις ένα ισολογισμό, τι να πεις με ένα ισολογισμό. Από την ώρα που δεν ξέρεις τι είναι η ίδια κεφάλαια και τι είναι ξένα κεφάλαια που μπροστά, τι να πεις με ένα επιχειρηματία. Από την ώρα που δεν ξέρεις τι να του προστατεύσεις, τι να πεις με ένα επιχειρηματία. Άρα, για να μπορείς να είσαι σύμβουλος, για να μπορείς να είσαι σύμβουλος, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι άλλα πράγματα αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και άλλα τα νομικά πρόσωπα. Και τα νομικά πρόσωπα πάλι είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το χώρο που δραστηριοποιούνται, το μέγεθός τους, τον εξαγωγικό ή όχι χαρακτήρα των επιχειρήσεων τους. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια πολύ σοβαρή, πολύ πτυχή διαδικασία. Τώρα, θεωρώ αδιανόητο να μπορώ να ψάχνω ή να απαιτείται να ψάχνω τον καλύτερο δικηγόρο όταν χτίζω μια εταιρεία και όταν την προστατεύω να παίρνω την άποψη που δεν βαριέσαι, μου ήρθε ο φίλος, μου ήρθε ο γνωστός ή μου επέβαλε ο τραπεζίτης. Είναι η αμυνά μου. Είναι το είναι μου, είναι η παρουσία μου στον χώρο
Έτσι, που σημαίνει ότι εγώ θα οργανώσω την άμυνά μου με το καλύτερο που θα αναζητήσω να έχω στην ασφαλιστική αγορά. Όπως λοιπόν υπάρχουν και δικηγόροι, γιατροί, συμβολογράφοι, υπάρχουν και ασφαλιστές. Ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει. Χρειαστούμε τα έδρα αυτά τα προβλήματα, κύριε Ζωτά. Έχετε κάποιοι έχουν ασφαλιστεί, τέλος πάντων, συναδελφοί σας, εσείς, ασχέτως των προβλημάτων ρευστότητας και θεωρούν την ασφάλιση ένα αγαθό και το χρησιμοποιούν. Έχετε προβλήματα, παραδείγματος χάρη, έχετε προβλήματα με έλλειψη προϊόντων τα οποία απευθύνονται στις ανάγκες σας. Έχετε ασφαλιστεί και τα ψηλά γράμματα σας έχουν κοστίσει. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε από την ασφαλιστική αγορά? Αν μιλήσουμε προσωπικά, εμείς, εγώ προσωπικά εκπροσωπώ μια αρκετά παλιά επιχείρηση. Συγκεκριμένα για το συνταξιοδοτικό που είμαι προηγουμένως, στην επιχείρησή μας έχουμε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το 1992 για το προσωπικό μου. Υπήρξαν χρονιές που είμαστε υπασφαλισμένοι στο κίνημα. Και αυτό γιατί η διεθνής αγορά δεν είχε επιβάλλει να στηρίξει κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Αν θυμάμαι καλά, το 2004-2005 με την τυφώνα Κατρίνα, η διεθνής αγορά είχε ξεμείνει από το κλάδο. Οπότε αποφασίσαμε τότε οι ασφαλιστές του κλάδου της προσφαλιστικής των χημικών και της πετροχημικών να μοιάζουν να εξαιρέσουν σε βαθμό που το 2004-2005 αναγκαστήκαμε 2 χρόνια να είμαστε υπασφαλισμένοι σε ποσοστό της τάξης του 40%. Αυτό λοιπόν μας έβαλε σε ένα άλλο κομμάτι ευλογικής ανηκαιρίας. Έπρεπε λοιπόν, αφού δεν μπορούσαμε να εξασφαλιστούμε, να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλιστούμε από το κίνημα. Αυτό λοιπόν μας δημιούργησε την ανάγκη να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο και να πάρουμε πλέον μέτρα διασποράς του κινδύνου, έτσι ώστε να επιβιώσουμε σε περίπτωση που μας δημιουργηθεί ένα σοβαρό θέμα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς περισσότερες επιχειρήσεις, και μιλάω περισσότερο για παραγωγικές επιχειρήσεις, δεν το λαμβάνουν υπόψη. Ούτε αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες το δίνουν σαν τεχνογνωσία. Η λογική λοιπόν δεν είναι απλώς να δεις τα θέματα του πελάτου ή τα παιδεία ή τη πραγματικότητα και να πεις ναι, αυτή η εταιρεία κοστίζει 100 εκατομμύρια, άρα θα σε ασφαλίσω για αυτό την αξία, με αυτό το ασφάλιστο. Η λογική είναι να δημιουργείς και τις προϋποθέσεις να μην επισυμβεί ο κίνδυνος. Κάτω από έναν έλεγχο ενός εξωτερικού συμβούλου, εξειδικευμένου σε δημιουργία σχεδίου της μέτρησης κινδύνου, ώστε και ο επιχειρηματίας να γνωρίζει πώς θα αποφύγει τον κίνδυνο. Γιατί το εκεί δεν είναι ασφαλιστό για να αποζημιωθώ στη ζημιά. Το εκεί είναι να μην κάνει ζημιά. Το κόστος της ασφάλισης. Ακριβώς. Διότι αυτό θα το εκφεληθώ σε βάθος χρόνου με μικρότερη ασφάλιση του αργότερα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το ακουμπάει η αγορά σήμερα για τις επιχειρήσεις που έχουν βρέματα ή έχουν μια εκτεταμένη παραγωγική διαδικασία. Ή έχουν μια διαδικασία που βρίσκεται σε κίνδυνο. Δηλαδή είναι ψηλό κουμπί. Άλλα προβλήματα. Τα άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν με την έλλειψη υποδομών όσον αφορά την ίδια την αγορά παραδείγματος χάρη πρώτη στήριξη ή τους φυσιολογικούς κίνδυνους. Στο εξωτερικό υπάρχουν χρηματιστήρια προβλημάτων ενεργά, τα οποία σου δίνουν το περιθώριο να εξασφαλιστεί σε κάτι σαν κίνδυνο. Και να εξασφαλίσει την πράξη μέσω ενός ασφαλιστικού συμβολέου. Στην Ελλάδα αυτό δεν είναι. Άρα λοιπόν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν με τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς που είναι τυπικά ανασφάλιση. Άρα λοιπόν έχετε πρόβλημα έλλειψη προϊόντος. Η αγορά δηλαδή θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά προϊόντα. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι όρημη αυτή τη στιγμή η υποδομή. Από εκεί και πέρα μετά έχουμε θέματα τα περίπου ψηλά γράμματα, τα οποία δυστυχώς πάρα πολλοί δεν έχουν σημασία.
Και εκεί πάλι είναι μια κρίνη ζώνη μεταξύ πελάτη και πολιτευτή. Ασφαλιστικού συμβούλου και πολιτευτή. Ακριβώ το τρίπολο. Μερικές φορές ο σύμβουλος επικεντρώνεται στο στόχο να χτυπήσει, να χτυπήσει το θύραμα. Με αποτέλεσμα να και οι δύο πλευρές, επειδή ο ένας κυνηγάει το φθηνό ασφάλιστο, ο άλλος κυνηγάει τη δουλειά, να παραβλέπουν τα ψηλά γράμματα, τα οποία στο τέλος θα είναι η καταστροφή. Είναι η ουσία των στρατηγικών συμβούλων. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, περισσότερη παρουσία και κατά κάποιο τρόπο ακριβώς αυτή η εξειδίκευση. Δηλαδή δεν μπορείς να πουλάς ασφάλειες ζωής και παράλληλα να πουλάς και ασφάλειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Απαιτεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Και μόνο αυτό. Απαιτεί ένα τελείως διαφορετικό ήθος από την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες, λόγω του ότι δεν έχουν επαφή τεχνοκρατική πάνω στο κομμάτι της δουλειάς, δηλαδή ξεκινούν πολλές φορές στον ασφαλιστή με τον οποίο έχουν κάνει την ανθρωπολογική περίπτωση ή τη ζωή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ξέρω, αυτό πιστεύω. Αυτό ξέρω, αυτό πιστεύω. Του κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την επιχείρηση, αλλά πάλι μόνο σε λογική ύψος εξασφάλισης ζημιάς. Από 5-6 βασικά πράγματα. Δεν μου βοηθάει τον επιχειρηματία να κατανοήσει του κινδύνου που διαθέτει. Διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον μόνο διαφοροποιούμενο. Θυμάστε την ομιλία μου στην αρχή. Έλεγα ότι ο ασφαλιστικό συμβούλιο πρέπει να ξέρει τι δεν ξέρει. Και το θέμα δηλαδή πρέπει να πει δεν το ξέρω, χρειάζομαι εγώ ή του συναδέλφου. Παραδείγματο χάρη ή τη εταιρεία μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και πρέπει και οι ίδιε οι επιχειρήσει να γνωρίζουν πώς να επιλέξουν τους συμβούλους τους. Θα απευθύνω την ίδια ερώτηση τα προβλήματα και σε εσάς για το πλάνο του συμβατώ. Θα μου πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Το τελευταία ότι κυκλοφορούσαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν παράλληλο την προσφορά ασφάλισης. Ήταν πολύ διαδεδομένο. Σας ευχαριστώ συμβούλο. Έκανα κακό. Κάνει πολύ κακό στην αγορά αυτό. Είχε δημιουργήσει και μια αξιοπιστία. Γιατί έρχονταν να πουλήσουν ψώνια και καλά, γιατί ήταν φίλο, φίλη, ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα ήταν η μητελήση η όλη διαδικασία και για τον ένα και για τον άλλο. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία, έχουν δύο θέματα να ασφαλίσουν. Καταρχήν έχουν να ασφαλίσουν το περιβάλλον, αυτό αγαπητό, του κινδύνου που μπορεί να έχουν. Είτε μηχανολογική, είτε οποιασδήποτε τέτοια χρήση. Και εκεί πέρα είναι να εξασφαλιστεί κυρίως ο πελάτης. Εκεί συμβαίνουν πολλά. Άνθρωποι μπορεί να έχουν διάφορα ατυχήματα ή να προκαλέσουν κιόλας διάφορα ατυχήματα ή τελειμένα. Και μετά να σκεφτούν ότι α, τι ωραία, βρήκαμε ένα ωραίο εισόδημα από αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, ο ασφαλιστικός συνεχώς θα πρέπει να συνδυάσει και να δει την tailor-made ακριβώς τι χρειάζεται για την κάθε ξενοδοχειακή μονάδα πάνω σε αυτό. Και είναι μια, σίγουρα μια συνεργασία που θα πρέπει να είναι πολύ στενή και οπωσδήποτε μεγάλη προσοχή στα ψηλά ράμματα γιατί δημιουργούν εκπλήξεις και τις περισσότερες φορές αυτές οι εκπλήξεις δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Κύριε Παρικολάου, εσείς τι προβλήματα αντιμετωπίζετε όταν πουλάτε στην αγορά της πλάτης σας και της Θεσσαλίας? Η αγορά της Θεσσαλίας έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διαδοχικές, δημοκρατικές, εξαιρετικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις βιομηχανίας, οι βιομηχανικές, που άλλες είναι σε παραγωγή ζωικών προϊόντων, φοιτητικών προϊόντων. Εταιρείες υπηρεσιών. Εκεί πέρα εμείς έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, και είναι πρόβλημα της πράξης, οι οποίες τις έχουμε. Μετά είναι το πρόβλημα που είπε η κυρία Παπαγιάννη, ότι στην αγορά, ενώ οι άδειες αυτοί που είμαστε επαγγελματίες, είμαστε, που γράφει, στο Ελληνικείο, 300 άτομα, αυτή τη στιγμή μέσα μόνο στην αγορά της τάξης, είναι πάνω από 1.000. Ναι, ξέρω για 1.000 άτομα. Αν χτυπήσουμε
τα κουβούλια από μια πολυκατοικία και πούμε να βγει ο ασφαλιστής στο μπαλκόνι, θα πούνε ότι ο μπαλκόνι το πούνε όλοι οι ασφαλιστές. Αυτό έλεγε. Και στην Καρδιολουδένη την έχουν πατήσει πάρα πολλοί καταναλωτές. Τι κάνατε σε διαφορά σε αυτό? Τι κάνατε εμείς για αυτούς τους υπέστητες? Ο σύνδεσμός μας τι έχει κάνει? Ήδη έχουμε φτιάξει μια κατάσταση. Περιμέναμε, γιατί η εποπτεία δεν υπήρχε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Ξεκίνησε η ΔΕΙΑ. Τώρα έρχεται η ΔΕΙΑ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βάζει κάποιους κανόνες. Έχουμε αυτή τη λίστα, την οποία κάποια στιγμή θα τη στείλουμε εκεί που πρέπει, μόλις τελειώσει ο κώδικας διαδικτυλίας και ο διαδικτυλίας. Ναι, αλλά ακριβώς στην ομιλία σας ήταν όμως τα διεύθυντα εναντίον του διαδικτυλίου. Όχι, δεν ήμουν εναντίον του διαδικτυλίου, ήμουν ότι εμάς δεν μας ρώτησαν ποτέ. Α, δεν διαβούλευσε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαδικτυλίου. Δεν είστε εναντίον του. Εμείς δεν πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Όπως είπαν οι συνομιλητές, οι ασφαλιστικές εταιρείες με τα ψηλά γράμματα, γιατί δεν υπάρχει ένας υπηρεσίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κύριος Δουνάς έχει μια μεγάλη επιχείρηση, έχει την υποδομή, έχει τους προσωπικούς συμβούλους, μπορεί να βρει την άκρη. Αυτός που έχει ένα επιβλητήριο που έχει 6, 7, 8 άτομα, 20, που δεν είναι οργανωμένος και πάμε και ασφαλίζουμε. Είναι μια μικρά ξενοδοχεία στην παραλία των 20 δωματίων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις δυνατότητες. Είστε υπέρ ενός υπηρεσία ανοιχτού στο καταναλωτή. Όπως ζούμε. Και για μας και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί εκεί πέρα θα πάρει ο κάθε επιχειρηματίας ή μικρός είναι ή μεγάλος, τηλέφωνο, θα ζητήσει από την υπηρεσία ποια εταιρεία δεν πληρώνει και ποιος ασφαλιστικός διαπιστωτικός πράκτορας είναι εσείς της ασφαλίσεως, ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι ο απατριώτης. Κοίτα μας κύριε Κοτσίδρα, για το ποιες ασφαλιστικές υπηρεσίες τραβιούνται των εισαγωγικών έχουν πέρασει στην αγορά της Θεσσαλίας από την κύριε σας. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι για το κυριεμόνα πάρα πολύ σημαντική αστική ευθύνη. Αφού μιλάμε για τις υπηρεσίες, δεν θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουν πολλοί συνάδελφοι ότι πολλές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τμήματα για να βοηθάνε τους επιχειρηματίες. Γιατί ενώ μπορεί δωρεάν να έρθει υπεύθυνος επιβόλαια της παραγωγής και να δει ένα εργοστάσιο, ένα ξενοδοχείο, μια μηχανική μονάδα και να δώσει συμβουλές δωρεάν στον επιχειρηματία για το τι μπορεί να κάνει για πρόληψη καθώς και για μείωση τη ζημιά που δεν θέλει. Καθαρό πρόβλημα ότι είναι μεσολαβούντα. Βέβαια. Δηλαδή μπορεί να είναι μεσολαβούντα. Να μην έχει γνώση. Αυτό που είπατε και εσείς πρέπει να ξέρει τι γνωρίζει. Μπορεί να μην γνωρίζει την γραμμή παραγωγής ενός οικοκυστηρίου. Αλλά έχει δείξει την εταιρεία μόνο από τις ώρες. Και να κάνει αυτή τη χρήση τη γνώση του κυρματός ότι ήταν. Την παροχή φορά είναι πάρα πολύ σημαντικό που σου πληρώνει η επιχείρηση αυτά. Αν αυτό είναι κάτι που δούμε για επιχειρήσεις μικρές ή μικρομεσαίες, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μόνο το σύμβουλο που είπε ο κύριος Δάφνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να δώσουν και το συμβόλαιο που πραγματικά χρειάζεται στην επιχείρηση όπου και αν είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά συμβόλαια του μέλλοντος, αυτός έχουν τις ανάγκες. Όπως είπα και στην αρχή, η ασφαλιστική αγορά είναι μια αγορά που γίνεται παράλληλα με την αγορά κάθε χώρας. Αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι σιγά σιγά αναπτύσσονται οι αστικές ευθύνες περιβάλλοντας, θα είναι υποχρεωτικές σε λίγο καιρό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αστικές ευθύνες για επαγγελματίες κάθε είδους, όπως λέγαμε πριν για τους γιατρούς, αρχίζει και περνάει σε κάθε παρήμα, όπως είναι και μέσα στην κρίση. Και αν μην πούμε ότι τραγελαφικά θα γίνει στην κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιδίων διαμεσολαβητών, που υπήρχαν και διαμεσολαβητές που κάνανε συμβόλαια τυπικά τελείως ανάλογες καταστάσεις. Υπήρχαν διαμεσολαβητές που ακυρώνουν το συμβόλαιο, όπως αυτό που δεν είναι στο κοινό. Σωστό.